Ήταν και οι δύο στο X Factor. Όχι, στο Fame Story. Στο Fame Story, πρώτο. Το 2002. Στην Ελλάδα, κενό, 54. Δεν ήμουν εδώ. Εγώ δεν το παίζω αθώα περιστερά και έχω κάνει και εγώ λάθη στη τηλεοπτική μου καριέρα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια είμαστε σε εκπομπές που παράγουμε πρωτογενώς υλικό για συζήτηση κτλ. Τουλάχιστον στο 70-80%, γιατί και εμείς αναπαράγουμε κάποιους άλλους, σαρβίλα, αυτό το θέμα. Αλλά στο 60-70% παράγουμε καινούργιο υλικό, 80%. Εγώ θεωρώ ότι είναι δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, λίγο παροχημένο να πας, να γυρίζεις τον χρόνο 10 χρόνια πίσω, δεν ξέρω πότε ήταν τα διάρκεια. 12 χρόνια, 2002. Δεν ήταν για την εποχή, μια χαρά ήταν και καλά. Αλλά βλέπετε ότι τα πράγματα εξελίσσονται. Γι' αυτό δηλαδή, ας πούμε, το X Factor δεν το λέγανε αυτό. Fame Story. Fame Story. Το Fame Story. Παιδιά, όταν δηλαδή, να σας πω και κάτι άλλο. Το Voice, μετά από 15 χρόνια, θα είναι και αυτό παροχημένο. Δηλαδή βγαίνουν καινούργια κόνσεπτ. Τώρα φαίνεται. Αυτό είναι το. Για ποιο λόγο τώρα να πάμε να βρούμε την Άσπα Τσίνα και την άλλη κοπέλα που δεν ξέρω πώς τη λένε, να πούνε ότι είναι ερωτευμένη μία με την άλλη και μου κλεβε ρούχα. Πόσο και ποιο σχέστηκε δηλαδή. Πόσο φαίνεται όμως ότι η Ναταλία έκανε νούμερα. Έκανε νούμερα με την Άσπα. 26-27% όπως είναι. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί ότι και να πάρετε και τον Τζάκα και τον πρόδρομο και να του βάλετε πάλι μαζί πώς είναι μετά από 15 χρόνια, θα κάνουν νούμερα. Έχει ενδιαφέρον. Εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε πράγματα που δεν έχουν μόνο ενδιαφέρον με τα νούμερα, αλλά πας και ένα βήμα μπροστά το lifestyle. Εξαρτάται πώς αντιμετωπίζεις πάντοτε ένα θέμα. Το να το δεις, ας πούμε, ένας άνθρωπος πώς είναι, όχι, πώς είναι μετά από 15 χρόνια, για μένα έχει ένα, μια νοσταλγία, οποιοςδήποτε, έτσι, ένας άνθρωπος αλλάξει μετά κάτι. Από 15 χρόνια αν έχει αλλάξει, ωραία. Έχει ένα ενδιαφέρον. Και το συγκεκριμένο αλλά έχει μετά πολύ να κάνεις... Εσένα σ' αρέσει να κάνεις μια εκπομπή, ωραία, αύριο λοιπόν, να πούμε στην Τριφίδου και στην ομάδα μας όλη, την Αλεξάνδρα, την Σαζακλή, να πάρουν Big Brother και να κλείσουν το Τσάκα, το πρόδρομο. Να φέρουμε, ήμουν ερωτευμένος με τη Μέρη Σκόρδου, μπορούμε να τη φέρουμε. Τη Μέρη Σκόρδου. Γυμνή όμως. Τον ποιον άλλον. Να πάρουμε όλοι να δούμε πώς είναι τώρα. Θα κάνουμε νούμερα, έχει νόημα. Πες μου ρε Φέι, μου τα ακούω. Λέω, το να δεις έναν άνθρωπο όσο ήταν πριν από πολλά χρόνια, έχει ένα ενδιαφέρον. Από εκεί πέρα όμως, το να κάνεις τα ίδια που ήταν πριν από 15 χρόνια, ενώ η τηλεόραση έχει αλλάξει, μαζί με όλα όσα αλλάζουν, αλλάζει και η τηλεόραση, γιατί είναι ο καθρέφτης αυτού που ζούμε, καλός ή κακός. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Το Αντένα ξέρω ότι μάλλον έχει τα δικαιώματα για το Fame Story 5 που δεν έγινε ποτέ. Αν γινόταν ένα τώρα, Fame Story 5. Χαμός θα το βλέπω ο κόσμος. Όχι, πρέπει να ξεπλώσω, συγγνώμη. Με το Voice, επειδή δεν το βλέπω.